και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας και αμέσως με την εκκίνηση πετάγεται νούμερο 4 Κυριμπάτη και βγαίνει στο κεφάλι. Νούμερο 4 Κυριμπάτη βγαίνει στο κεφάλι. Νούμερο 1 Μπουράχη ακολουθεί στη δεύτερη θέση για τα παίξω και το νούμερο 7 New Generation στο κάγκελο. Μένει το νούμερο 9 Westbound Grove στην τέταρτη θέση και τώρα προωθείται στην τρίτη έναντι του Αμπουράχη. Κυριμπάτη και New Generation κεφάλι με κεφάλι. Με το Westbound Grove στην τρίτη θέση, τον Αμπουράχη στην τέταρτη. Λίγο πιο πίσω έχει μείνει ο Crystal Stadza που θέλει να έρθει τώρα αυτό στην τέταρτη θέση και είναι στην τέταρτη θέση. Φιλάντερα λίγο πιο πίσω μαζί με τον Perfect State. Manners Please στην προτελευταία, στην τελευταία, ο Piece of Action. Κυριμπάτη από μέσα New Generation απ' έξω έχουν θετικό προβάδισμα έναντι όλων και μπαίνουν στην ευθεία. Κυριμπάτη από μέσα New Generation απ' έξω. Crystal Stadza προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα όπως και ο Westbound Grove. Κυριμπάτη και New Generation το έχουν κάνει προσωπική μάχη δυο τους. New Generation και Κυριμπάτη. New Generation και Κυριμπάτη, από τους πίσω έρχεται ο Perfect States και έρχεται με πολλές δυνάμεις. New Generation περνάει μπροστά, ο Perfect States έρχεται και θα πάρει τη δεύτερη θέση από τον Κυριμπάτη. Στην τέταρτη θέση Piece of Action. New Generation λοιπόν εδώ θα πάρει την νίκη, το νούμερο 7, μπροστά από τον Perfect States το νούμερο 8. Κυριμπάτη θα μείνει τρίτος. Και στην τέταρτη θέση Piece of Action. 7, 8, 4, 5. Άτυχος ο Perfect States. Άργησε να ξεμπλοκαριστεί αν δεις. Βρέθηκε πίσω από το Westbound Grove και έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να βγει εξωτερικά του για να εκδηλώσει το finish του. Δηλαδή αν έβρισκε πέρασμα, νομίζω ότι θα κέρδιζε καθαρά ο Perfect States. Ακριβώς, ο κύριος Χαραλάμπους είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια. Μία μάχη πραγματικά μέχρι τέλους και μία ωραία νίκη και ακόμη πιο σημαντική γιατί είχε να κάνει και με δυνατούς αντιπάλους. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που έτρεξε σε Β' ή τα Ε όμιλο. Εντάξει, ήταν μια κούρσα ειδικών όρων σίγουρα. Είχαμε λίγο άσχημη σειρά εκκίνησης. Με άγχωσε λίγο αυτό την ημέρα που βγήκαν τα start. Ο Δημήτρης τον καβάλισε πολύ δυναμικά όπως συμφωνήσαμε από το πρωί. Είχαμε κάνει ολόκληρο φροντιστήριο μεταξύ μας ότι πρέπει να πεταχτεί πολύ καλά γιατί ο όμιλος είναι δυνατός να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πολύ ωραία καβάλα, πολύ ωραίο το άλογο. Είμαστε ενθουσιασμένοι μαζί του γιατί είναι εντάξει ένα πουλάρι που έχουμε πολλές ελπίδες για το μέλλον μαζί του και προχωράμε. Καιρός να είναι και όλα καλά. Ωραία. Παρακάτω, υπόλοιπες συμμετοχές. Παρακάτω, Μπόμπιο, ένας ανερχόμενος τετραετής. Έτρεξε φανταστικά ανέτοιμος την περασμένη φορά. Ευελπιστώ και με αυτόν ότι θα πάμε πολύ καλά. Πιο κάτω, Gatsby Champion, ένα άλογο που έχει χρόνιες παθήσεις, αλλά βρίσκεται σε ύφεση αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε ότι μπορεί πάλι να τα καταφέρει δια της φυγής. Και στην τελευταία κούρσα, Champion Harbour και Gino, το καλύτερο δυνατό πιστεύω θα κάνουν και τα δύο άλογα. Σε μια δύσκολη κούρσα με τον Μπαζούλα, με ένα πολύ ευνοϊκό handicap για αυτόν, 7 κιλά το χαρίζουμε. Νομίζω ότι θα πάμε όμως πολύ καλά. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια, αφού ξεκινήσαμε καλά.